Γεια σας. Σήμερα θα μαγειρέψουμε ένα εορταστικό πιάτο της Ιταλίας, τορτελόνι σε ζωμό κότας, και θα τα γαρνίρουμε με φλέικς τρούφας και κάσταμα. Θα πάρουμε την κότα, θα την ρίξουμε μέσα και αφού πάρει την πρώτη βράση θα το ξαφρίσουμε. Όσο λοιπόν παρασκευάζεται ο ζωμός μας, εμείς θα κάνουμε τη ζύμη για τα τορτελόνι. Αφού λοιπόν κάνουμε ένα σιδριβάνι με το αλεύρι μας, παίρνουμε ένα μικρό πιατάκι και αρχίζουμε να σπάμε τα αυγά. Ρίχνουμε ελάχιστο αλάτι, μια πρέζα αλάτι. Παίρνουμε ένα πιρούνι και αφού χτυπήσουμε τα αυγά, αρχίζουμε σιγά σιγά και παίρνουμε από τα τυχώματα το αλεύρι και το αναμειγνύουμε σιγά σιγά με το αυγό μας. Και αναμειγνύουμε τώρα με τα χέρια μας για να μπορέσουμε να πλάσουμε τη ζύμη. Με απαλές κινήσεις παίρνουμε σιγά σιγά ζυμάρι. Όταν φτάσουμε σε ένα σημείο που το ζυμάρι αρχίζει και παίρνει σώμα, αρχίζουμε να το ζυμώνουμε. Θα δούμε ότι το ζυμάρι τώρα έχει αποκτήσει μια ελαστικότητα. Όταν το πιέζουμε επανέρχεται. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα πάρα πολύ σωστό ζυμάρι. Και αφού το τυλίξουμε, θα το αφήσουμε σε ένα δροσερό μέρος, μπορούμε και στο ψυγείο μας, για περίπου μισή ώρα. Πάμε λοιπόν για την παρασκευή της γέμισης. Μπριζόλα χοιρινή από το καρέ, χρειαστούμε περίπου 200 γραμμάρια, την οποία θα κόψουμε, αφού αφαιρέσουμε λίγο το λίπος, σε μικρά καρέ, το οποίο θα πρέπει να σοτάρουμε με 50 γραμμάρια βούτυρο, 2 φύλλα φρέσκο φασκόμηλο και μία σκελίδα σκόρδο. Θα χρειαστεί μόνο να το ροδίσουμε ελαφρά, δεν θέλουμε να το μαγειρέψουμε. Μόλις αρχίζει και παίρνει ένα ελαφρά χρυσοκίτρινο χρώμα, είμαστε έτοιμοι. Θα πάρουμε 150 γραμμάρια μορταντέλα και ένα γλυκό προσούτο κρούντο. Τώρα σε ένα μίνι πρίμερ θα το αλέσουμε. Το μείγμα μας τώρα το ρίχνουμε σε ένα μπολ και θα ανακατέψουμε τα υπόλοιπα υλικά. Ένα ολόκληρο αυγό, λίγο μοσχοκάριδο και τώρα θα προσθέσουμε 3 κουταλιές παρμιζάνου και θα ανακατέψουμε. Το μείγμα λοιπόν αυτό κάνουμε μικρά μπαστούνάκια για να μπορέσουμε μετά στο μέγεθος μιας ελιάς να γεμίσουμε τα τορτελίνι μας. Τώρα θα πρέπει να ανοίξουμε το φύλλο και το ανοίγουμε μέχρι η ζύμη μας να έχει γύρω στο 1 εκατοστό πάχος. Αφού ετοιμαστεί το ζυμάρι, το ισιώνουμε, αρχίζουμε να κόβουμε τετράγωνα των 6 εκατοστών περίπου. Παίρνουμε τη γέμιση και είτε με το χέρι μας είτε με ένα σακαπός τοποθετούμε τη γέμιση. Τώρα σχηματίζουμε ένα μικρό τρίγωνο και κλείνουμε τη γέμιση. Αφού λοιπόν παρασκευάσαμε τα τορτελίνι μας, τώρα θα σουρώσουμε το ζωμό μας σε μια μικρή κατσαρόλα. Ρίχνουμε τα τορτελίνι μας. Παίρνουμε ένα βαθύ πιάτο στο οποίο θα τα σερβίρουμε. Θα ρίξουμε λίγο τα βρασμένα κάστανα, λίγη φρέσκια τρούφα, θα δώσει ένα πολύ τελικάτο άρωμα και ένα γιορτινό χαρακτήρα. Τελειώνουμε με λίγο σκοτριμένο παρμιζάνο και αν θέλουμε και λίγο φρεσκοτριμένο πιπέρι. Η μιλιόρια αγγούρι, buone feste, buon appetito.